Φίλες και φίλοι του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα και πάλι. Παραμένουμε εδώ στο γήπεδο της Νέας Ιωνίας και στην προπόνηση της ομώνυμης ομάδας. Λοιπόν, μετά τους μεταγραφές, τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, σειρά έχει και ένας από τους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας και ο αρχηγός της, ο Φώτης Νταϊφώτης. Καλησπέρα, καλή αγωνιστική χρονιά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλησπέρα. Καλή χρονιά σε όλους, υγεία να έχουμε, γιατί είναι και δύσκολα τα πράγματα έτσι όπως είναι ο καιρός τώρα. Η ομάδα έχει αλλάξει, εγώ είμαι πολλά χρόνια στην ομάδα. Φέτος έχει αλλάξει πολλά πράγματα διοικητικά, έχουμε οργανωθεί πάρα πολύ. Έχουν γίνει πολύ καλές μεταγραφές και με παίκτες που έχουν παίξει σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Θα κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και θα πηγαίνουμε με το παιχνίδι και όπως μας βγάλει η χρονιά, ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Σε επαγγελματικά πρότυπα η Νέα Ιωνία. Εννοείται, μετά από αρκετά χρόνια ξαναγύρισε πάλι σε χρόνια που ήμασταν στη Δέλτα Εθνική και στη Γάμα σε επαγγελματικά πρότυπα. Είναι όλοι δίπλα μας, η διοίκηση, το προπονητικό team. Είμαστε όλοι, έχουμε κάνει ένα πολύ καλό κλίμα από την αρχή της χρονιάς, από την προετοιμασία. Και τα νέα παιδιά που ήρθαν έχουν ενσωματωθεί στους παλιούς. Και είμαστε πάρα πολύ καλά γενικά φέτος σαν ομάδα σε όλα τα πράγματα, σε όλους τους τομείς. Φώτη, πέσατε στον πρώτο όμιλο, ο οποίος είναι ο πιο δύσκολος από τους τρεις. Έχει πάρα πολλές ομάδες που έχουν ενισχυθεί, καλές ομάδες. Δεν υπάρχει φαβορί για μένα, κανένας δεν είναι φαβορί στον όμιλο, παρόλο που έχουν ενισχυθεί. Θα το δείξουν οι αγώνες το ποιος θα πάει καλά, ποιος θα κάνει πρωταθλητισμό. Ακόμα και από τις ομάδες τις σε εισαγωγικά πιο αδύναμες που δεν έχουν ενισχυθεί τόσο πολύ, μπορεί να περιμένουμε και εκπλήξεις, μπορεί να δούμε κάποια ομάδα να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Εμείς, όπως σας είπα και πριν, θα κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι, να πρωταγωνιστήσουμε, θα προσπαθήσουμε και ό,τι καλύτερο μας βγάλει χρονιά. Ο Όμιλος έχει ομάδες όπως ο Άταλος, η Διάνα, το Ηράκλειο, είστε κι εσείς. Είναι και άλλες ομάδες παραδοσιακές στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Ο Άταλος έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Η Διάνα είναι μια ομάδα που σχεδόν τα πιο πολλά παιδιά είναι 3 χρόνια μαζί, είναι δεμένη. Το Ηράκλειο το ίδιο είναι από πέρυσι σχεδόν όλη η ομάδα μαζί. Θα δούμε παιχνίδι με παιχνίδι πώς θα πάει το πρωτάθλημα. Η προετοιμασία οδεύει προς το τέλος της. Έχουμε πρεμιέρα, ξεκινάτε με την Ελπίδα Αγίων Αναργύρων. Θα είναι έτοιμη η Νέα Ιωνία στην πρεμιέρα? Θα είναι έτοιμη και θα δούμε αυτό το παιχνίδι για αρχή και μετά όλα τα υπόλοιπα. Πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι. Κάνουμε καλή προπόνηση, προετοιμαζόμαστε για τον αγώνα και ψυχολογικά και σωματικά και ελπίζω να έχουμε και ένα θετικό αποτέλεσμα. Πώς είναι και η συνεργασία σου με τον νέο προπονητή, τον Σάκη τον Σάσαλο, ένας έμπειρος προπονητής? Τον κύριο Σάσαλο τον είχα και πιο παλιά στη Νέα Ιωνία, έχω ξανασυνεργαστεί μαζί του και τότε είχαμε πολύ καλή συνεργασία και τώρα έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Μας βοηθάει και στην προπόνηση και εξωαγωνιστικά. Σε όλα είναι δίπλα μας, σε όλα τα παιδιά είμαστε πάρα πολύ καλά με τον κύριο Σάσαλο. Ωραία. Το μόνο άσχημο είναι ότι δεν θα έχουμε φιλάθλους στα πρώτα παιχνίδια, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Να έρθουν να πανεγυρίσουν μαζί σας. Ναι, δυστυχώς έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν ξέρω τι αποφάσεις θα βγάλουν, αν θα έχει όχι φιλάθλους, πόσο ποσοστό μπορεί να έρθει από φιλάθλους. Καλό θα ήταν να βγάλουν ένα ποσοστό, γιατί στα αθηναϊκά γήπεδα ποτέ δεν μπορεί να γεμίσει μια εξέδρα όπως γνωρίζουμε όλοι. Θα μπορούσαν να βγάλουν ένα ποσοστό, γιατί και τις ομάδες θα ωφελήσει αυτό και εμάς αγωνιστικά να έχουμε κάποιους που να μας παρακολουθούν, αλλά και τις ομάδες με τα εισιτήρια, τα όσα εισιτήρια μπορεί να κόψουν σε έναν αγώνα. Ελπίζω να γίνει κάτι και να φτιάξουν την κατάσταση έτσι ώστε να έχουμε φιλάθλους. Βέβαια χειροτερεύει όπως πάνε τα πράγματα τις τελευταίες μέρες. Θα δούμε, θα δείξει. Ωραία. Φώτης, ο αρχηγός της Νέας Ιωνίας, τι υπόσχεσαι στους φιλάθλους? Τι να περιμένουν και από εσένα, είσαι από τους πιο παλιούς παίκτες εδώ στην ομάδα, τι να περιμένουν από την ομάδα στο καινούριο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας? Θα είμαστε σε όλα τα παιχνίδια με δύναμη, με πάθος, θα τα παλεύουμε όλα. Όποιο είναι και ένα το αποτέλεσμα στα παιχνίδια, να ξέρουν ότι θα παλέψουμε κάθε παιχνίδι, είτε εντός είτε εκτός έδρας, με οποιαδήποτε ομάδα και να είναι. Και από εμένα προσωπικά, όπως παίζω κάθε χρόνο, έτσι πιστεύω να είμαι γενικά όλα τα χρόνια στην Νέα Ιωνία, ό,τι πορεία και να είχα και ό,τι η αγωνιστική πορεία και να είχα εδώ πέρα, πιστεύω να είμαι και φέτος στην ίδια κατάσταση. Καλή σεζόν, κάθε επιτυχία και σε σένα και στην ομάδα. Να είστε καλά, καλή χρονιά, με υγεία σε όλους και εύχομαι όλα να πάνε καλά. Να είστε καλά. Πολύ. Να είστε καλά.